Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, οι μάσκες έπεσαν. Μετά τα όσα αποκαλυπτικά ανέφερε ο κύριος Στρος-Καν σε τηλεοπτικό σταθμό και δημοσίευσε η Κυριακάτικη Καθημερινή, φοβάμαι πως δεν έχετε άλλη επιλογή. Ή θα τον διαψεύσετε κατηγορηματικά από το βήμα της Βουλής, ή θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις ενώπιον του ελληνικού λαού και της εθνικής αντιπροσωπείας. Για ποιο λόγο τόσα ψέματα? Για ποιο λόγο συνειδητά, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό? Να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο, ενώ είχατε ήδη συμφωνήσει την προσφυγή από τον Δεκέμβρη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το αρνούσασταν κατηγορηματικά. Για ποιο λόγο, όταν σας κάλεσα εδώ σε επίκαιρη ερώτηση, μας είπατε τον Απρίλη πέρυσι ότι δεν είναι δική σας επιλογή, αλλά είναι επιλογή των συντηρητικών δυνάμεων της Ευρώπης? Και επιτέλους, σας δίνω μια ευκαιρία έστω και τώρα να παραδεχτείτε το αδιέξοδο των επιλογών σας. Βουλιάζει η χώρα στην ανεργία, στην ύφεση, στη φτώχεια. Και σας παρακαλώ, μη μας πείτε για άλλη μια φορά τα ίδια που λέτε συνεχώς, ότι η αριστερά δεν έχει προτάσεις και ότι εμείς θέλουμε τη στάση πληρωμών. Γιατί στη στάση πληρωμών και στη χρεοκοπία εσείς μας οδηγείτε, με το μνημόνιο που έχει δέσει χειροπόδαρα τον ελληνικό λαό, όπως έγινε και στην Αργεντινή. Γιατί τώρα πια, κύριε Πρωθυπουργέ, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Τώρα πια μπορούμε όλοι να καταλάβουμε για ποιο λόγο, όταν σας λέγαμε μειώστε το έλλειμμα με δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, προχωρήστε σε δημόσια τράπεζα, διεκδικήστε ευρωομόλογο με απευθείας δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εσείς μας λέγατε αυτά δεν γίνονται και είναι λάθος σήμα προς τις αγορές. Το λέγατε διότι είχατε ήδη δώσει το σήμα το δικό σας, το πράσινο σήμα, για να έρθει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να σαρώσει τα πάντα. Περιμένω λοιπόν από εσάς καθαρές απαντήσεις. Θα μας απεμπλέξετε έστω και τώρα από το μνημόνιο της χρεοκοπίας ή θα το ξεπληρώνουν τα εγγόνια μας? Έχετε μία ευκαιρία μπροστά σας. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία. Θα αξιοποιήσετε το τελευταίο διαπραγματευτικό χαρτί που έχει μείνει στα χέρια της Ελλάδας? Να αρνηθείτε δηλαδή τις επιταγές Μέρκελ-Σαρκοζή, το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, ή θα το υπογράψετε και αυτό, αν δεν το έχετε ήδη υπογράψει κάτω από το τραπέζι, αψηφώντας τη βούληση του ελληνικού λαού και εξαπατώντας για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό?